κόψαμε κάτι πίτες. Γρήγορα. Αναστάσια, τι έγινε. Έλα καλά η πορεία μου. Όλα καλά. Κόψατε, προλάβατε και το παιδί. Κόβουμε και ράζε και δεν σου πειράζει. Βασίλη, πού. Λύπητα. Σου που δεν πάω πάντα στο τώρα. Όχι, δεν θα πω κάτι. Γιατί. Γιατί είναι όλοι. Τώρα είναι λίγο το μικρόφωνο που είναι αυτό. Έλα, τι. Θα σε δω να πλαισιώσει. Μια φορά να μην είναι ο Αγέση ο Αγέθα. Κοσμά, μην κοτάζει την μπροστά. Λοιπόν. Κοσμά, δώστε 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Κοπή πίτα σήμερα, κύριε Υπουργέ, για ακόμη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη. Μια άλλη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη, γνώριμο πλέον και πολύ αγαπητό σε μένα. Μέρος από την πιο, όχι και τόσο μακρινή καβάλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΔΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας Εύρου. Χαρά μου να έρθω εδώ να ξαναβρω τους καλούς μου φίλους, περισσότερο με την κομματική πλέον ιδιότητα και να έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ κιόλας, να μιλήσω για τα κεντρικά πολιτικά θέματα στο πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής της πίτας. Να πω ότι αισθάνομαι κάπως παράξενα που δεν συνοδεύομαι αυτή τη φορά με στρατική ηγεσία. Γεγονός είναι ότι πάντα είναι ευχάριστο πλέον να επισκέπτομαι την Αλεξανδρούπολη και να βλέπω από κοντά τους ανθρώπους και να ανταλλάσσω απόψεις μαζί τους για το πόσο έχει προχωρήσει αυτός ο τόπος μέσα από τις δυσκολίες και τις γεωπολιτικές συγκυρίες που προέκυψαν αυτά τα χρόνια. Και το μέλλον είναι ακόμα καλύτερο, θα το πιστεύω. Ευχαριστώ, Μιέρα. Thank you.
κάνετε. Ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλά. Συνάδελφε, τι είναι. Και κάποτε το ξεπεράσουμε το τραπέζι. Κρέζεψε και πάλι. Τι πολλά πράγματα κάνουμε. Πολλά πράγματα κάνουμε. Δεν το ξέρω. Είστε καλά. Έτσι. Καλά είστε. Καλά είστε. Στημένο είναι αυτό, στημένο για να είστε δίπλα στο σουφλί. Φτάνει το σουφλί, δεν μπορεί να έχει πάρει όλο τον προϋπολογισμό του κράτους. Όχι, όχι, κομμένα θα. Ακόμα έχουμε λεφτά, υπάρχουν. Σας πω εγώ τι θα έχετε τώρα εσείς από τον άλλο μήνα. Θα πάρω πίσω.
Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε, χαίρετε, καλά κύριε Δήμα. Καλησπέρα σας, χαίρετε, πώς είστε. Καλά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ορδεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας την φύση των όντων μετράλωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεήμην το Μέγα Έλεος. Ο Μήτραν Παρθενίκην αγιάσας το τόπο σου, και χείρας του Σημαίων ευλογήσας ως έπρεπε, προφθάσας και νυν, έσωσας ημάς Χριστέ ο Θεός. Αλληλήνευσον εν πολέμης προπολίτευμα και κρατέωσον βασιλής σου συγάπησας ο μόνος φιλάνθρωπος. Λέησον μας ο Θεός κατά το μέγαρεό σου, δεόμεθάς το πάντουσον και λέησον. Κυρίεσον, κυρίεσον, κυρίεσον. Επιτεούμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυρίεσον, κυρίεσον, κυρίεσον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Κυρίεσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών. Επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
υπερπάντων των παρευρισκομένων με θυμών των απεκδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο των όλων Δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλεέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της η εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον την πίταν ταύτην, την προσφερωμένην εις δόξαν σύν και τιμήν, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψον εφημάς, τούστε τα δώρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον την σύναξην ταύτην, την υπέρ του λαού σου και της προόδου της πατρίδος ημών, τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσεων νεκρών, Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων και Καρινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννου Κυριάννης, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας του Ταβότου, Ιγνατήμ, Θεοφόρου και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμον Θεός. Κύριε Υπουργέ, πριν πούμε το διευχόν, ευχόμαστε καλή χρονιά. Αυτό το διάστημα όλοι σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με επιμονή, με προσπάθεια ο καθένας από την πλευρά του για ό,τι καλύτερο. Αυτό ευχόμαστε και απόψε, από αυτήν εδώ την σύναξη, προκειμένου επωφελία του λαού μας, κάθε δραστηριότητα, κάθε πράξη και κάθε προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους σας ό,τι καλύτερο προσωπικό, προκειμένου συγκροτούντες κοινή προσπάθεια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο του λαού μας και της πατρίδος μας, των συνανθρώπων μας και κυρίως των πιο αδύναμων οικονομικά, αλλά και της πατρίδος μας για την εθνική της υπόσταση, αλλά και για την εικόνα της στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι πολλά τώρα που θέλω να πω, αλλά ούσις με λιδωρείτε άλλο τόπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ζήσετε με υγεία και δύναμη. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Θα ευλογήσω την πίτα, θα προχωρήσετε εσείς στην ακολουθία. Εμείς ήμασταν στη μεγάλη εκδήλωση των Καπαδοκών απόψε. Έχω και φιλοξενουμένους αρχιερείς. Τους είπα θα περιμένετε τώρα γιατί πάω σε μια συνάντηση δική μας και θα έρθω να σας προλάβω. Οπότε θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω εγώ να πάω να τους δω για να τους παραθέσω και δείπνο απόψε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είστε όλοι πάντοτε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να μην τον κόψω και συνεχίστε. Να ζήσετε. Καθίστε παρακαλώ. Thank you.
για να ανταπεξέλθουμε την χώρα στην πιο κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση
που θα υπάρξει στη μεταπολεμική Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια άλλη φορά με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, γιατί οι επιτυχίες της κυβέρνησης και της παράταξής μας οφείλονται και στη δική σας στήριξη, καθώς και στις αδιάκοπες προσπάθειές σας παραγωγής έργου μέσα από επιτυχημένες δραστηριότητες και δράσεις. Κλείνοντας, σας προτρέπω, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, να χτίσουμε ενωμένοι σήμερα ένα αύριο που θα είναι καλύτερο από το χθες, με σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Με όπλο μας την αλήθεια και με όρεξη για δουλειά, μπορούμε και πάλι να πετύχουμε αυτοδύναμη νέα δημοκρατία με πρωθυπουργό τον πρόεδρό μας, κυρία Μαρκουλάκη. Καλή χρονιά. Με εκτίμηση, Στυλιανός Κωνστατάκης, γραμματέας οργανωτικού, διευθυντής γραφείου Προέδρου Νέας Δημοκρατίας. Θα παρακαλούσα να προσέχει το σχήμα ο πρόεδρος της ΔΕΚ ΕΛΟΥ, κ. Σάκης Παρασκευόπουλος. Συνάδελφοι πρόεδροι του ΔΕ, Ροδόπης και ΔΕΛ Καβάλας, πρόεδροι της ΟΝΕ Δεύρου, πρώην βουλευτές, πολιτευτές, πρώην πρόεδροι ΝΟΔΕ, κύριοι πρόεδροι του Δευτεροκυρίου, κύριε πρόσωποι των παραγωγικών φορέων, κύριοι πρόεδροι και διοικητές των οργανισμών, του νοσοκομείου μας, του λιμανιού μας, του εμπορικού συλλόγου, κύριε.